Πάμε στο πολιτικό, μάλλον θα παραμείνουμε στο πολιτικό ρεπορτάζ, γιατί είχαμε την υπερψήφιση της τροφολογίας του ΕΝΦΙΑ, τις λαθάρες που είπε ο Πρωθυπουργός που έγιναν σε ένα λαλούμ στο Υπουργείο. Ακριβώς έτσι το είπε ο Σαμαράς. Όχι λάθος, όχι λαθάρα. Λάθος, λαθάρα. Είχαμε αλλαγή αρμοδιοτήτων, παρολίγων παρετήσεις και παρετήσεις που πατώνουν το μπουτόν. Αποδόθηκαν οι ευθύνες στη Σαβαίδου και στο Χαρδούβελη. Έτσι ακριβώς. Για συνεννοησία. Και τις αρμοδιότητες πήρε ο Μαυραγάνης. Στο Σταϊκούρα δεν του έδειξε πάλι κανένα τίποτα. Και ποιος την πληρώνει, ο Έλληνας πολίτης. Λοιπόν, έτσι. Πάμε στον βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Νομού Φθιώτιδας, τον κύριο Κώστα Κουτσογιαννακόπουλο. Καλησπέρα, κύριε βουλευτά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Προσπαθούμε να βάλουμε μία σειρά στον ΕΝΦΙΑ. Μας μπερδέψατε πάλι. Γελάτε, γιατί? Είναι σαρκασμός. Σας ακούμε. Είναι αυτό σαρκασμός που... Α, έτσι, ωραία. Έτσι. Το διορθώσατε, όχι σαρκασμός, αυτοσαρκασμός. Κοιτάξτε, θα μπορούσε να είναι και σαρκασμός, αν ήθελε κανείς να γίνει κακός και να είναι και αντισυναδελφικός, που λένε. Είναι αυτοσαρκασμός, λοιπόν, γιατί λειτουργούμε συλλογικά, άρα θεωρώ ότι υπάρχει συλλογική ευθύνη. Ήταν αστοχία, την είχαμε επισημάνει, μας είχαν δει ότι όχι, δεν ήταν κανονικά τα πράγματα, ναι. Μέχρι που ανακαλύψαν ότι δεν ήταν κανονικά. Το ανακαλύψαν αυτοί που έχουν το τεκμήριο της αρμοδιότητας και στους οποίους αποδίδουμε και εμείς ένα τεκμήριο εμπιστοσύνη, δηλαδή το οικονομικό επιτελείο. Μάλιστα. Για πάμε παρακάτω τώρα. Τι ακριβώς έγινε? Κοιτάξτε, εδώ πρόκειται για καθαρής αστοχίας βολής, η οποία είναι αγνωστικιστική. Δηλαδή, από τον ΕΝΦΙΑ προσδοκάσει ένα έσοδο φορολογικό της τάξης των 2,5 περίπου δις. Με τον τρόπο και με τη σύγχυση που επήρθε, δηλαδή μεταξύ της βεβαιωμένης οφειλής και της ληξιπρόθεσμης, ουσιαστικά σκορπιζόταν το έσοδο αυτό το ετήσιο σε 10 χρόνια. Άρα... Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να αναπληρωθεί αλλιώς πώς, όπως καταλαβαίνετε. Θα έπρεπε δηλαδή από αλλού να προκύψει άλλη φορολογία η οποία θα αναπλήρωνε αυτά τα 2,5 δις πάνω στα οποία είχε εσύ στήσει όλους τους δημοσιονομικούς στόχους μαζί με τα υπόλοιπα. Άρα ο ΕΝΦΙΑ ήταν μονόδρομος λοιπόν. Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια, προσέξτε, παραμένει η δυνατότητα σε όποιον έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή από τον ΕΝΦΙΑ να το ρυθμίσει σε 12 μήνες, έτσι. Παραμένει αυτό. Ναι, άλλη ρύθμιση αυτή. Πόσες να κάνουμε, κύριε Κουτσογιαννακόπουλε? Ακούστε, η Ελλάδα όσα χρόνια είναι εγώ δικηγόρος με ρυθμίσεις πορευόταν. Μην έχουμε αυταπάτες. Αυτό είναι γνωστό, ειδικά στον εμπορόκοσμο. Εννοείται και το διάστημα προκρίσης. Βεβαίως. Δεν είναι το ίδιο όμως. Ξεκίνησα να λέω, αλλά με διακόψατε. Βεβαίως εδώ πέρα έχουμε μία διόγκωση του φαινομένου συνεπή της κρίσης. Θα πρέπει να σας πω ότι ειδικά στη διετία του 90, που είχαμε μια πολύ μεγάλη κρίση, την οποία κανείς δεν θυμάται, είχαμε φτάσει να έχουμε σε ακροατήρια τα ποινικά, ειδικά εκθέματα, με επιταγές και με οφειλές. Α, το κάνουμε αυτό σε μια άλλη εκπομπή, την ιστορική αναδρομή, όχι στο Δελτίο. Έχει ένα ενδιαφέρον. Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον, είναι ιστορικό και ιστορικό στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ. Πάμε τώρα στα ρεαλιστικά, πραγματικά προβλήματα, που είναι οι ρυθμίσεις που συμπεριλαμβάνονται στα ληξιπρόθεσμα μέχρι 1η Οκτωβρίου, συν τις ρυθμίσεις στον ΕΝΦΙΑ που πρέπει να γίνουν, γιατί δεν ξέρω αν απάντησαν στον Πρωθυπουργό η Σαβαίδου και ο Χαρδούβελης. Καταρχήν, ξέρατε εσείς ότι η Σαβαίδου είναι από εδώ? Όχι. Ξέρατε ότι η Σαβαίδου έλκει καταγωγή από τη Φθιώτιδα? Όχι. Α, και εμείς τώρα το μάθαμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στο επόμενο ερώτημα. Και τελικά ποιος έφταιγε? Γιατί το να μην συνεννοούνται πάει να πει ότι φταίνε και οι δύο. Βέβαια, αμέσως μετά ο Σαμαράς πήρε αρμοδιότητες από το Χαρδούβελη και τις έριξε στο Μαυραγάνη. Πείτε μας, χωρίς ιστορικές αναδρομές, τι σημαίνει αυτό, γιατί μετά θα σας ρωτήσω και τι σημαίνει η παρέτηση Ανδρέα Ψυχάρη. Ακούστε, κατά την άποψή μου, η Σαβαίδου το μόνο που έχει να κάνει είναι να εκτελέσει, να εφαρμόσει, να υλοποιήσει την νομοθετική πρόβλεψη. Έτσι. Αυτό όμως
σημαίνει ότι όταν δει μια διάταξη η οποία δεν τη κάθεται καλά την υλοποιεί ή θα πρέπει να το κρίνει. Αν λοιπόν πούμε ότι ελέγχουν την κυρία Σαββαίδη, δεν έχουν πάνω σε αυτό το επίπεδο. Και όχι για το ότι υλοποίησε μια διάταξη. Να μην μπερδευόμαστε και να μην καταλογίζουμε ευθύνε ακρίτω και διακρίτω. Τώρα, ο Υπουργό Οικονομικών είδε όλε τι διατάξει και τι ενέκρινε. Ή τον πήραν στο λαιμό του στη Βουλή. Δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς στην πολιτική. Στη Βουλή, γιατί δεν ήρθε να σας μιλήσει, κύριε Κουτσογεννακόπουλε. Αυτό όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ. Έτσι. Έτσι έκανε, έτσι έκανε. Μπορεί να νιώθει άβολα. Δεν ξέρω, οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι το επαναλαμβάνω, αυτό το είχαμε επισημάνει. Το αντιληφθήκαμε καθυστερημένα. Διορθώθηκε. Το καθυστερημένα. Επιπλέον δεινά. Θα έπρεπε να αφαιρέσουμε από τη φοροδοτική, από την εξαρτημένη φοροδοτική ικανότητα του κόσμου, άλλα 2 με 2,5 δις. Αυτό απετράπη με την ρύθμιση που έγινε τώρα. Καταλάβατε. Ναι. 2 με 2,5 δις δεν είναι μικρό ποσό για να σου ξεφεύγει έτσι στην πορεία. Ακριβώς. Ακριβώς. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν κάτι άλλο έχει συμβεί στο ενδιάμεσο. Άλλαξε τις αρμοδιότητες και κατέγει με τα βάρη πιο ορθολογικά. Προηγμένα οικονομικά βλέπω εδώ. Προηγμένα οικονομικά. Πρέπει να πληρώσουν περισσότερο και όχι μόνο με αλλαγές αρμοδιοτήτων όμως, κύριε Κουτσογιαννακόπουλε, το αντιλαμβάνεστε φαντάζομαι. Κύριε Μπουτσίνε, να θυμίσω ότι 31 ήμασταν 32, όταν είχε προκύψει το λάθος με τον έμφυα, ζητούσαμε καταλογισμό ευθυνών και μάλιστα εμείς κατονομάζαμε. Εγώ δεν είπα ότι δεν το κάνατε, τι γίνεται όμως. Έστω διατάφτα. Και με διορθωτικές κινήσεις, έστω και με διορθωτικές κινήσεις, διότι η συγκυρία δεν ευνοεί άλλου είδους ρυθμίσεις. Αποκαθίσατε το πράγμα. Μάλιστα. Αν κάνουμε εμείς κάποιο πολύ σοβαρό λάθος, θα πάμε σπίτι μας, κύριε Κουτσογιαννακόπουλε. Να σας το πω διαφορετικά. Δεν είμαι διαφορετικής αρχής. Μάλιστα. Σας το λέω. Λοιπόν, καλό αυτό. Έχω την άποψη ότι δεν αρκεί να είμαστε καλά παιδιά. Πρέπει να κάνουμε για τη δουλειά. Πολύ σωστό αυτό. Παρέτηση Ανδρέα Ψυχάρη. Πάτησε το μπουτόν τέλους για Σαμαρά. Κοιτάξτε. Τι ωραία το είπες, ρε Γιάννη. Μελετώντας τη δήλωση του Ανδρέα, με τον οποίο να σας πω έχουμε και μια φιλική σχέση. Θεωρώ ότι η δήλωσή του δεν παραπέμπει σε άλλα σενάρια. Ναι. Είναι καθαρά προσωποπαγής, γιατί πολλοί προσπαθούν να το συνδέσουν με τη στάση του συγκροτήματος και τι θα κάνει το συγκρότημα των νέων του Βήματος και τα λοιπά και του Μέγκα. Εγώ θεωρώ ότι δεν παραπέμπει σε τίποτα άλλο πέρα από το γεγονός ότι ο ίδιος θεώρησε ότι δεν μπορούσε να λειτουργεί. Καλά το timing είναι τέτοιο. Καλά το timing είναι τέτοιο που το συγκρότημα καταλαβαίνει τόσο καλά πότε πρέπει να κάνει κάτι και δεν πρέπει να κάνει, που είτε το πιστεύετε είτε δεν το πιστεύετε εσείς, το πιστεύει όλη η πολιτική και δημοσιογραφική πιάτσα. Εντάξει. Και αυτό είναι αρκετό. Τώρα εσείς που έχετε φίλο τον Ανδρέα. Λέω τώρα εσείς που έχετε φίλο τον Ανδρέα, εάν σας τα είπε ο κύριος Ψυχάρης αυτά off the record και τα λέτε, καλά κάνετε. Όμως, επειδή από πολιτική εμπειρία το συγκρότημα σφίζει, ολόκληρο το συγκρότημα, κάποιο μήνυμα περνάει το συγκεκριμένο timing. Θα μπορούσε δηλαδή, θα μπορούσε ο Ψυχάρης να το κάνει αύριο ή μεθαύριο. Ίσως, αν το έκανε όμως αργότερα, ίσως θα ήταν πολύ χειρότερα. Έτσι. Κοιτάξτε, υπάρχει η εξής σκέψη την οποία έχω κάνει. Εάν το συγκρότημα αποσύρει τον Ανδρέα, διότι αυτό περνάει το μυαλό όλων για να μην κοροϊδευόμαστε, έτσι. Προκειμένου να αποδεσμευτεί για να παίξει τα όργανα διαφορετικά. Α, μπράβο. Τότε το συγκρότημα επιδεικνύει έναν απίστευτο κινησμό και ταυτόχρονα καίει τον Ανδρέα. Θεωρώ λοιπόν ότι το συγκρότημα δεν έχει αυτά τα περιθώρια, ειδικά σε αυτή την πολιτική συγκυρία και φάση, να κάνει κάτι τέτοιο. Ούτε να κάψει τον Ανδρέα, ούτε να γυρίσει τα όργανα και να παίζει άλλους ρυθμούς. Γι' αυτό το αποσυνδέω το προσωπικό θέμα του Ανδρέα του Ψυχάλη από το συγκρότημα. Βέβαια, Κυριακή κοντή γιορτή. Δεν θα αργήσουν να φανούν αυτά τα πράγματα. Έτσι. Φαντάζομαι ότι δεν θα χρειαστεί περισσότερο από μια εβδομάδα βαριά δυο. Oh, oh, oh. Αλλά σε αυτή τη φάση
Από μια εβδομάδα. Θέλετε να πούμε από την Κυριακή. Να το πούμε. Θα διαβάσουμε το βήμα. Μα θα διαβάσουμε το βήμα, αυτό λέω κι εγώ. Βήμα-βήμα θα τα δούμε, κύριε Κουτσογιαννακόπουλε. Ακριβώς. Και θα τα δούμε δυστυχώς με γοργό βήμα. Εκλογές πριν τις γιορτές ή μετά? Εκλογές το 16. Εκλογές το 16. Σωστά. Μάλιστα. Ό,τι λέει ο αρχηγός. Άλλωστε μπαίνουμε σε φάση ανάπτυξης. Όχι επειδή το λέει ο αρχηγός, επειδή το πιστεύω και εγώ. Ναι. Θα σας ρωτούσα τώρα, έχω τον Δημήτρη, το Δημογιάννη στο στούντιο που περιμένει. Αλλιώς θα σας... Μάλιστα. Καλησπέρα. Ναι. Καλά, ξέρω, να γνωρίζεστε καλά. Λέω, θα σας ρωτούσα και για τα looks leaks και για τα tax rulings. Τι του τα δω, παιδιά? Α, δεν τα ξέρετε? Κάντε ένα κόπο και χτυπήστε τα λίγο στο Google. Να τα πούμε. Χτυπήστε τα λίγο στο Google, μπας και τα εμφανίσει και το βήμα. Γιατί έχω την εντύπωση, ναι, ότι η εμπλοκή πολιτικών προσώπων και κυβερνητικών, ναι, προσώπων σε νευραλγικές θέσεις που έχουν σχέση με την φόρο αποφυγή, mm-hmm, γιατί κάποια στελέχη όταν έδωσαν το βιογραφικό τους για να έρθουν να συνεργαστούν με την κυβέρνηση, δεν έκρυψαν τίποτα, αλλά κάποιοι έκαναν ότι δεν έβλεπαν. Μπορεί, δεν καταλάβατε τι λέω, ε? Όχι, ειλικρινά δεν το έχω καταλάβει. Ναι. Καλά. Χτυπήστε λοιπόν, γκουγκλάρετε τη λέξη tax rulings. Ναι. Για να δείτε εκείνους τους, εκείνους τους φορολογικούς παραδείσους στο Λουξεμβούργο. Τι κάνει ο Γιουνκέρ αυτή τη στιγμή? Γιατί απολογείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Σε ποιες θέσεις ήταν πριν κυβερνητικά στελέχη? Σε τι είδους εταιρείες? Τι δουλειές έκαναν? Για ποιον δούλευαν? Και αν ήταν συμφέροντά τους τότε με τώρα που είναι στην κυβέρνηση, είναι τα ίδια? Θα αξιολογηθούν, και από το βήμα, φαντάζομαι. Την τελευταία φορά που είχαμε βρεθεί στο στούδιο, είχα πει ότι πλέον τίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα υπό το μέλλον της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Απότοκος αυτού του γεγονότος είναι και αυτό που ξερνάει τώρα το Λουξεμβούργο μέσω του Γιουνκέρ. Οι αλλαγές οι οποίες θα υπάρξουν θα είναι καταλυτικές και πολύ σημαντικές και θα εξηγιάνουν και θα πρέπει να προσθέσουμε και κάτι το οποίο προσθέθηκε στο μεταξύ διάστημα την τελευταία φορά που μιλήσαμε. Ήδη πλέον υπάρχουν διακρατικές συνεννοήσεις και ήδη πλέον υπογράφονται συμφάσεις διευκολύνσεως, ακόμη στην οποία έχουν προσέλθει ακόμα και νησιά Κέιμαν και πάει λέγοντας. Πάντως είναι άδικο. Πάντως είναι άδικο να αναπτύσσεις οικονομική δραστηριότητα σε μια χώρα με συγκεκριμένο φορολογικό σύστημα και να περνάς τα λεφτά σου σε μια άλλη χώρα με φορολογικό σύνθημα που σε συμφέρει καλύτερα. Μισό λεπτό, το Λουξεμβούργο δεν το κάνει αυτό τώρα. Από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά αυτό κάνει. Εγώ μιλάω για τις εταιρείες που βρίσκονται στην Ελλάδα της κρίσης. Δεν ξέρω τι κάνει από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Κύριε Στέλιο, μισό λεπτό. Και γνωρίζω πολύ καλά τι σας λέω. Επίσης γνωρίζω πάρα πολύ καλά και γνωρίζουν και όλοι πλέον ποια στελέχη δούλευαν σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις και μετά ήρθαν και μπήκαν στην κυβέρνηση. Λοιπόν, και εδώ ρωτάω, υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, ναι ή όχι? Εάν είναι έτσι, πιθανότητα να υπάρχουν. Αλλά να πούμε ποια είναι τα στελέχη, γιατί δεν ξέρω σε ποια αναφέρεστε. Δεν θα τα πούμε ούτε. Και βεβαίως. Άλλωστε θα τα γράψει το βήμα την Κυριακή. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Θα τα γράψει το βήμα την Κυριακή. Θα ρωτήσετε το φίλο σας τον Αντρέα, κύριε Κουτσογιαννακόπουλε. Από εβδομάδα τώρα θα το δω. Από εβδομάδα, από εβδομάδα, βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Πάμε στον Δημήτρη, τον Δημογιάννη, τον πρώτο.